Κορυφώνεται στη Βουλή η μάχη για τη Συμφωνία των Πρεσπών λίγο πριν από την κρίσιμη ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αμέσως μετά το πέρας της ομιλίας 205 βουλευτών που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Μετά την απόρριψη της πρότασης για κατάθεση πρότασης μορφής από τη Νέα Δημοκρατία, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Παρέμβαση έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Σε γραπτή δήλωσή του τονίζει ότι δεν αξιοποιήθηκε το Βουκουρέστι, αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρξαν πιέσεις από τρίτους, μιλώντας για αδικαιολόγητη βιασύνη και παράλληλα σημειώνει ότι όφιλε η κυβέρνηση να σεβαστεί την ευαισθησία της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Τα Σκόπια παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Αισθάνομαι τόσο υπερήφανος. Αισθάνομαι ότι είμαι σίγουρα στη σωστή πλευρά της ιστορίας πάνω σε αυτό το θέμα. Και ότι σε μερικά χρόνια από τώρα, ίσως σε 3, ίσως σε 5, θα δούμε με σοφές πολιτικές και με τις καλές σχέσεις γειτονίας, ακόμα και οι θυμωμένοι διαδηλωτές σήμερα θα πούν ότι είχαμε δίκιο. Πάνω κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών κρέμασαν για λίγη ώρα στην Ακρόπολη μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στέλνοντας ένα μήνυμα πριν από την ψηφοφορία. Γραμμένο στα ελληνικά και τα αγγλικά, το μήνυμα στρεφόταν κατά της Συμφωνίας, κατά του αλυτρωτισμού και του εθνικισμού.